Κυρίε και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι η Χριστίνα Κουσουνή και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. στη μία από την τηλεόραση τη Ναυτεμπορική. Με ρυθμό 3% έτρεξε ο πληθωρισμό στη χώρα μα το Νοέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία τη Στατιστική Αρχή. Το Νοέμβριο, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2023, παρουσίασε μείωση 0,4%. Οι κυριότερε αυξήσει το Νοέμβριο ήταν στο ελαιόλαδο 9,9%. Στα, στα κατεψυγμένα λαχανικά, 5%. Νοπ. Παψάρια 4% και το φυσικό αέριο 18,3% Σε ετήσια βάση τα τρόφιμα παρουσιάζουν αύξηση 9% Η τιμή του ελαιόλαδου εκτοξεύτηκε παρουσιάζοντας αύξηση 31,4% το εμφιαλωμένο νερό 13,3% τα φρούτα 12% τα φάρμακα 11,8% τα νοπάλαχανικά 10,8% και τα ψάρια 9,5% Επίσης στα εισιτήρια κινηματογράφων και θεάτρων κατέγραψαν αύξηση 10,3%. Νέα προσπάθεια θα καταβληθεί σήμερα στο Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ για να υπάρξει συμφωνία στου κανόνε του Συμφώνου Σταθερότητα. Σύμφωνα με τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, Κριστιαν Λίτνερ, υπάρχει συμφωνία με τη Γαλλία στο 90% των θεμάτων, την ώρα που η Ιταλία απειλεί με βέτο αν οι νέοι κανόνε φέρουν στη γειτονική χώρα σημαντική περιοριστική πολιτική. Η θέση τη χώρα μα να μην υπολογίζονται οι δαπάνε για την άμυνα και την πράσινη ανάπτυξη δεν φαίνεται να γίνονται αποδεκτέ. Χθε το Eurogroup ανακοίνωσε. Σε ότι τα σχέδια προπολογισμού τη Ελλάδα, τη Ισπανία, τη Ιρλανδία, τη Κύπρου, τη Εστονία, τη Λιθουανία και τη Σλοβενία ευθυγραμμίζονται με τι δημοσιονομικέ συστάσει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη βάση τη αξιολόγηση τη Κομισιόν. Την ίδια στιγμή, το Eurogroup σημειώνει ότι τα σχέδια προπολογισμού τη Αυστρία, τη Γερμανία, τη Ιταλία, του Λουξεμβούργου, τη Λετωνία, τη Μάλτα, τη Ολλανδία, τη Πορτογαλία και τη Σλοβακία είναι σύμφωνε σε γενικέ γραμμέ με τι δημοσιονομικέ Στι νομικέ συστάσει του Συμβουλίου. Το Eurogroup καλεί τα μέλη αυτά να είναι έτοιμα να αναλάβουν τι απαιτούμενε δράσει. Δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής και επί των άθρων έγινε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής που περιλαμβάνει την φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών με τεκμαρτό εισόδημα. Το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε μικρές αλλαγές για ορισμένες κατηγορίες όπως οι ιδιοκτήτε ταξί με ποσοστό μέχρι 25%, οι ιδιοκτήτε περιπτέρων σε μικρά χωριά και οι ασφαλιστικοί σύμβολοι. Υπέρ τη αρχή του νομοσχεδίου δήλωσαν 58 βουλευτές καταψήφισαν 140 Τη σημασία της διακήρυξης των Αθηνών περί σχέσεων φιλίας και καλής γειτονίας που υπέγραψαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγί Περτογάν επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές. Όπως αναφέρουν είναι η πρώτη φορά που Ελλάδα και Τουρκία με τις υπογραφές του Πρωθυπουργού της Ελλάδας και του Προέδρου της Τουρκίας δεσμεύονται σε σχέσεις φιλίας και καλής γειτονίας και σε ήρεμα νερά. Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, στη διακήρυξη υπογραμμίζεται η σημασία αποτελεσματικών Διάβλων επικοινωνία σε κάθε επίπεδο και δίνεται έμφαση στην αποφυγή συγκρουσιακών καταστάσεων και δυνητική κλιμάκωση. Κριτική στη στάση του Έλληνα Πρωθυπουργού όταν ο Τούρκος Προέδρος αναφέρθηκε μπροστά στον Κυριάκο Μητσοτάκη σε τουρκική μειονότητα ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αξιωματική αντιπολίτευση υπενθύμησε ότι στην συνέντευξη τύπου του 2017 ο Ταγί Περντογάν μετά την συνάντησή του με τον Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε ρητά σε μουσουλμανική μειονότητα. Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά αναλυτική ενημέρωση για τι προβλέψει τη διακήρυξη περισχέσεων φιλία και καλή γειτονία. Απέρχεται το σχέδιο του καγκελάριου Όλαφ Σόλτ στην έγκριση του προπολογισμού του 2024 πριν από το τέλο του έτου. Οι κυβερνητικοί εταίροι δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν, σύμφωνα με πληροφορίε τη εφημερίδα Bild. Η εφημερίδα αναφέρει πω ο καγκελάριο Όλαφ Σόλτ, ο αντικαγκελάριο και υπουργό οικονομία Ρόμπερτ Χάμπερκ και ο υπουργό οικονομικών Κρίστιαν Λίπνερ συνεδρίασαν το βράδυ τη Τετάρτη, χωρί ωστόσο να καταλήξουν σε συμφωνία. Ο επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί. Θεί σήμερα Κατά τρει φορέ καλύφθηκε το βιβλίο προσφορών για την Hellenic Energy με την τιμή διάθεση να φτάνει περίπου στα 7 ευρώ. Εξαιτία τη μεγάλη ζήτηση, διατέθηκε εν τέλει το 11% τη Hellenic Energy από 10% που είχε αποφασιστεί μέχρι πρώτη. Έτσι από 30,6 εκατομμύρια τεμάχια που προβλέπονταν αρχικά να διατεθούν από τους πολιτές διατεθήκαν τελικά 33,6 εκατομμύρια τεμάχια. Αποτέλεσμα ήταν να συγκεντρωθούν 200 35 εκατομμύρια ευρώ εν συνόλο. Μέσα στο επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί και η κατανομή των μετοχών στους επενδυτές. Σε ειδική παρουσίαση της Fitch Ratings, οι επικεφαλής του οίκου αξιολόγηση εξήγησαν τους λόγους που αναβάθμισαν την Ελλάδα σε επενδυτική με αξιολόγηση με σταθερές προοπτικές. Όπως εκτιμούν, ο λόγος χρέος προς ΑΕΠ θα παραμείνει σε έντονα πτωτική τροχιά χάρη στην ισχυρή ονομαστική ανάπτυξη, την υπερεκτέλεση του προϋπολογισμού, τα πρωτογενή πλεονάσματα και την ευνοϊκή δομή του χρέους. Επίση θεωρούν ότι τα ρίσκα πολιτικής είναι σχετικά χαμηλά, με σταθερό πολιτικό πλαίσιο και δημοσιονομική πειθαρχία. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μειώνει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάση σε κάθε συνεδρίαση από τον Απρίλιο του 2024, εκτιμούν αναλυτές της Goldman Sachs. Σε σημείωμα που δημοσίευσαν αναλυτές του επενδυτικού κόλουσου, προβλέπουν ότι τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα φτάσουν στο 2,25% έως τις αρχές του 2025 από το 4% που βρίσκονται σήμερα. Η Μαρία Σάρπ είναι η νέα πρόεδρο τη Επιτροπή Ανταγωνισμού κατόπιν πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξη Κώστα Κρέκα, η οποία έγινε αποδεκτή κατά πλειοψηφία από τα μέλη τη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Η κυρία Σάρπ θα αντικαταστήσει τον καθηγητή Ιωάννη Λιανό. Τι τελευταίε ελεγκτικέ επαληθεύσει τρέχει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων πριν καλέσει για εξηγήσει ή για έλεγχο του περίπου 20.000 φορολογούμενου, οι οποίοι εντοπίστηκαν από την μεγάλη διασταύρωση στα στοιχεία 3,8 εκατομμυρίων φορολογικών δηλώσεων να έχουν δηλώσει εισοδήματα κάτω των 10.000 ευρώ, αλλά την ίδια χρονιά είχαν καταναλωτικέ δαπάνε από 30 έω 200.000 ευρώ. σχετικά ειδοποιητήρια αναμένεται να σταλούν στου τον στο σημείο αυτό κυρίες και κύριοι το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Ακολουθεί δύο ανάλυση της επικαιρότητας στην εκπομπή On Politics με τον Φίλιππο Φιλιππακόπουλο. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι.